και Κέρογλου εχθές στο Πασόκ έκανε ένα βήμα να έρθει πιο κοντά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κριθεί γι' αυτό. Εμείς θεωρούμε. Ποιο είναι το 7-9. Εμείς θεωρούμε. Είναι ότι αστειότητα το τεχνικό θέμα, αλλά γίνεται δεν πολιτικό. Είναι αστειότητα. Δεν είναι αστειότητα. Γιατί αν διαφωνείς, όπως διαφωνείτε, με τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύεται αυτή εσάς η αλλαγή. Εσάς τι σας πειράζει να είναι 9 αντί 7. Δεν μας πειράζει το 7 ή το 9. Εμάς μας πειράζει. Για τα μέλη του εμάς μας πειράζει. Μας σου λέει ότι είναι τεχνικό θέμα. Εμάς μας πειράζει το ότι ο κύριος Παπάς έχει ακόμα τις εξουσίες του καναλάρχη. Ότι δεν υπάρχει υπουργική απόφαση που λέει ο κύριος Γκεκέρογλου. Ότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μας πειράζει αυτό το οποίο εχθές το βράδυ φάνηκε. Ότι θα προχωρήσει σε μία αλλαγή του νόμου, θα αλλάξει τις αρμοδιότητες του ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο είναι αντισυνταγματικό. Μετά τη διάσκεψη που δεν συγκροτήθηκε. Ακριβώς. Λέει ότι θα παραμερίσω το ΕΣΟΥΡΟΥ. Θα παραμερίσω το ΕΣΟΥΡΟΥ. Θα αλλάξω τον νόμο. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει στα κανάλια τη δυνατότητα να προσφύγουν για αντισυνταγματικότητα, την οποία θα την κερδίσουν και στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι δεδομένο ότι όταν αλλάζεις έτσι τους κανόνες του παιχνιδιού. Γι' αυτό λοιπόν, είπα, μοντέλο Πολωνίας έγινε. Γι' αυτό και θα υπάρχει ένας διαρκής εκβιασμός ανάμεσα στην κρατική εξουσία, μέχρι να τελεσιδικήσει όλη αυτή η διαδικασία, ανάμεσα στην κρατική εξουσία και στα κανάλια. Και θα παίζουμε εκεί πέρα τις κουμπάρες. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι και αυτή τη μεθόδευση πρέπει να την καταγγείλουμε ως αντιδημοκρατική. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε ως μια δημοκρατική μεθόδευση.